Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι αναγκασμένος σήμερα να φύγω από το χωριό, γιατί πρέπει να πάω και σε άλλα σχολεία. Σας παρακαλώ να είστε μουνιασμένοι και να συνεχίσετε με ευσυνειδησία το έργο σας. Για να συνεχίσει κανείς με ευσυνειδησία το έργο του, κύριε Έφορε, πρέπει να έχει και ευσυνείδητον συνάδελφο. Δεν καταλαβαίνω. Με υβρίζεις, κύριε συνάδελφε. Η αλήθεια δεν είναι βρισιά και επιτέλους κάποτε πρέπει να λέγεται. Σας παρακαλώ, δεν μιλάνε έτσι πολιτισμένοι άνθρωποι. Πολιτισμένος ο Μπάρκας. Πάνω μια φορά δεν ξενοφορτώσει τα παιδιά, θα αρρωστήσει. Τα δικά μου παιδιά μαθαίνουν γάματα. Δεν μαθαίνουν κυνήγι. Α, για σταματήστε να πάρει ευχή. Έφορος είμαι προϊστάμενός σας. Να έχετε και ένα σεβασμό. Γιατί θα με αναγκάσετε να πουλήσω ένα από τους δυο σας. Να απολύσεις τον Γιωργίν. Να απολύσεις εμένα και να αφήσεις εσένα, ε. Που σου στέλνουν παιδιά περήφανα και με τις βρυσιές και το ξύλο τα κάνεις δούλους. Αν κάποιος πρέπει να απολυθεί, κύριε συνάδελφε, αυτός είσαι εσύ. Αχ, βρε Γιωργίν. Έχεις την θρασίτητα του αγραμμάτου. Και απορώ πως να το καταλαβαίνει αυτό ο κύριος Έφορος για να σε στείλει στα κυνήγια σου μια και καλή. Και να ησυχάσουμε και εγώ και το σχολείο. Επειδή δεν έχω σκοπό να απολύσω κανένα σας, κοιτάξτε να τα βρείτε και οι δυο σας για το καλό σας. Και για το σχολείο. Αυτά έχω να σας πω, κύριε, και σας αποχαιρετώ. Γεια σας. Δεν χάνεις ευκαιρία να με συκοφαντήσεις. Σε πληροφορώ πως είσαι άξιος κάθε συκοφαντίας. Αν νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα με εκδικηθείς για την προτίμηση που μου δείχνει η Φωτεινή, είσαι γελασμένος. Εγώ τη Φωτεινή την αγαπώ και αυτή με αγαπά. Αδίκως ονειρεύεσαι. Η Φωτεινή είναι δικιά μου και κανείς δεν μπορεί να μου την πάρει. Η Φωτεινή εμένα αγαπά. Δεν κατάλαβα τι να αγαπήσει από σένα. Τι σου βρίσκει εσένα. Εγώ είμαι Λεβέντης. Κοίταξε μάτι, τσακίρικο μάτι. Βλέπεις μπιλομάτις. Άσε η κορμοστασιά μου, ε. Το στόμα μου στάζει μέλι. Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να αγαπήσει εσένα. Τον κακό στον καιρό είσαι. Αυτό είσαι. Ένας αγράμματος και ένας ασχημαμούρης είσαι. Με βοδίσια φωνή και παράτερη περπατησιά. Ενώ εγώ έχω τη χάρη του Ζαρκαδιού. Και από φωνή, άκου να λιώσεις. Άκου να λιώσεις. Βάλε με τρόφους να χαλώ και αμπελιά να φυτεύγω. Βάλε με φαμελιάκι σου να δεις πως θα δουλεύω. Βάλε με φαμελιάκι σου να δεις πως θα δουλεύω. Βάλε με τρόφους να χαλώ και αμπελιά να δουλεύω. Άκουσες φωνήν γαργαρολάλιτων και κατσαρόστροφων, ε! Την άκουσα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σε θέλει Φωτεινή. Αυτό δεν είναι φωνή, αυτό είναι γκάζ μαγαϊδάρ που ανεβαίνει στον ανήφορο. Άκουσέ με. Έφραξαν τα περάματα με τις κορφές του Βάιου. Έβγας τα νάδια να σε δω αν θέ του Μαλαμά. Άτου, εσύ έχεις φωνή, ε. Φωνή γαργαρολάλιτον. Γαργαρολάλιτον. Γαργαρολάλιτον και μελίριτον. Τι έγινε, δάσκαλε. Το αρχίσαμε στο τραγούδι. Α, κάναμε προπόνηση για το μάθημα της Οδική. Α, ό, τι κάνει ο άνθρωπος καλό είναι. Σου άρεσε το τραγούδι μου, κουντάκι. Ποιο τραγούδι? Αν φτάσει στα λέει τραγούδια, τότε τα καρίσματα τι διαφορά έχουν? Δηλαδή για καρίσματα σου φάνηκαν. Να με συμπαθάτε, αλλά έτσι μου φανήκανε με. Αν θέλετε να ακούσετε τραγούδι, ακούστε με. Έχω φωνή εγώ. Ρωτοκριτός εγγυνικά, πολλά έχω πάθει μένα. Ο Θεέ μου που σε δικαιώς, δικαίωσε και μένα. Καλά, και αυτόν τον βρυχηθμό τον λες τραγούδι, κουντάκι. Βεβαίως. Εγώ με αυτό το τραγούδι κάτω στα Χανιά εξούρισα όλες τις κεφαλές της πόλης. Κατάλαβα. Τους κοίμιζες όλους και μετά έκοβες φέτες από τα μαγουλά τους. Ας αλβόρε κουντάτσι τώρα στον πόνο μας. Τον καφέ σου, καπετάνιο. Ας τον καφέ κάτω και κάτσε Μανολιό σε θέλω. Δεν μου λες, μόρι Μανολιό. Με τη χείρα, τι γίνεται εδώ? Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό το τι γίνεται? Να λέω δηλαδή η χείρα. Όταν η χείρα με... τώρα μη μου κάνεις τον κουτό, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Κοίτα να δεις, κατά καιρούς ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Αλλά εδώ που τα λέμε και η χείρα δεν κάθεται καλά. Να, τώρα φιλοξενεί τον Έφορο και σε ρωτώ γιατί να το φιλοξενήσει. Πού τον ξέρει? Για τη φιλοξενία αυτή φταίω κι εγώ. Η στάση μου την έκανε να αντιδράσει έτσι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήσουν περαστικός από τη χείρα. Περαστικός, μωρέ Μανουλιό, την αγαπάω. Την αγαπάω τη Δημητρούλα. Τώρα τελευταία κατάλαβα πόσο πολύ την αγαπάω. Αυτός που αγαπάει όμως, καπετάνιο, δεν νοιάζεται να μάθει. Τραβάει ίσια το δρόμο της αγάπης και δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχεις δίκιο, μωρέ Μανολιό, αλλά με τον πρόεδρο. Πήγε και ο πρόεδρος μαζί της.
Άμα την αγαπάς, μην ξύνεις παλιές πληγές. Για το καλό σου το λέω. Ναι, για το καλό μου. Αλλά έμαθα ότι πήγε και ο γραμματικός, είναι αλήθεια. Καπετάνιο, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος. Αν την αγαπάς όμως, θα σου δώκω μια συμβουλή. Τι συμβουλή? Πάρ την χείρα και φύγε από το χωριό. Πάρε μετάθεση για άλλο χωριό. Άμα την αγαπάς, κάντο. Όλα τα άλλα, μόνο παιδεμό θα σου φέρουν στην ψυχή. Να σε καλά, μωρέ Μανολιό. Ωραία ήταν η συμβουλή σου και θα τη σκεφτώ καλά. Θα τη σκεφτώ πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Μας φεύγεις, ακόμα δεν μας ήρθες. Ναι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Μα εσύ δεν είχες κατά νου να φύγεις τόσο γρήγορα. Ε, τι να κάνουμε. Άλλα θέλουμε εμείς σαν άνθρωποι και άλλα προστάζει υπηρεσία. Και πού είναι το μουλάρι σου? Ε, το έχω στο πεταλωτή. Τι να σου κάνει και αυτό το δύστιχο. Φέτος αλώνησε όλα τα χωριά της Κρήτης. Α, το βουκαριάρικο. Να πας στο καλό. Ε, σε ευχαριστώ. Θέλω να σου πω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τη θερμή σου φιλοξενία και τα ωραία σου σκαλτσούνια. Σε ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια. Να πας στο καλό. Ε, να ξέρεις πόσο ήθελα να μείνω. Πόσο πολύ ήθελα να μείνω. Καλύτερα όμως που φεύγεις, γιατί δεν το έχουν τίποτα στο χωριό να μας βγάλουν και το όνομα. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Και ένας λόγος που φεύγω είναι κι αυτός. Γεια σου και σε ευχαριστώ. Στο καλό να πας. Καλή στράτα να έχεις. Αχ, Δημητρούλα, δεν πρόλαβα να σε χαρώ. Με καλή αυτή η άθρωμη υπηρεσία. Έχει δίκιο ο Μανολιός. Όταν αγαπάς μια γυναίκα, την παίρνεις και φεύγεις. Έχει δίκιο. Γεια σου, καπετάνιο. Καλώς τον παπά. Τι κάνεις? Μια χαρά είναι. Ο πρόεδρος μου λέγε πως δεν σε είδε και πολύ καλά και αρισίσα. Λέω, μπας και θες να φέρουμε καλά γιατρό από τα Χανιά. Όχι, παπά μου, δεν έχω ανάγκη από γιατρό. Το βλέπω. Ε, λοιπόν, πώς θα μεγαλοποιούν τα πράγματα μερικοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν του φέρθηκα καλά του πρόεδρου. Αλλά πότε. Ε, είμαστε και στις κακές μας. Τι να κάνουμε? Ε, ναι, αδερφέ, δεν μπορούμε να γυαλάμε συνέχεια. Πάντως χαίρομαι πολύ που είσαι καλά. Να είσαι καλά, παπά. Τώρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αν είναι να μου πεις αυτό που έστειλες στον πρόεδρο για να μου πει, παπά μου, μην κάνεις τον κόπο. Δεν ξέρω τι σου είπε ο πρόεδρος, αλλά εγώ το αποφάσισα να σου δώσω την Ανιό μου και να σε κάνω γαμπρό μου και παιδί μου. Η πρότασή σου με τιμά, παπά μου, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν θέλεις την Ανιό μου για γυναίκα σου? Όχι, πως δεν τη θέλω. Η Ανιό είναι όμορφη κοπέλα και καλή κοπέλα. Μόνο που είναι πιο μικρή από μένα. Εγώ άλλωστε, παπά μου, είμαι δοσμένος αλλού και δεν θέλω την Ανιό να την κοροϊδέψω. Αν είναι έτσι, σου εύχομαι να ευτυχήσεις εκεί που αγαπάς. Να σε καλά, παπά. Σε χαιρετώ λοιπόν τώρα και ό,τι είπαμε να ξεχαστεί. Εγώ τα ξέχασα κιόλας, παπά. Ευχαριστώ. Στο καλό να πας. Και τώρα, γέρακα, πρέπει να πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Τη μεγάλη απόφαση. Καλημέρα. Καλημέρα.
Εγώ είμαι ο Σταυριανός και από εδώ είναι ο κύρις μου. Κοπιάστε μέσα να πιω δουλειά τσικουδιά. Και εδώ καλά είναι. Ένα λόγο θέλει να σου πει ο κύρις μου και εσύ με ένα ναι θα μου δώσει τη χαρά και με ένα όχι θα με στείλει στην κόλαση. Τότε σ' ακούω. Εμείς είμαστε από τον Μπρασέ και καλή νοικοκυρέη. Δεν τα φύγεις αυτά, παλικάρι μου. Να μπούμε μέσα με τον κύρι σου να τα πούμε. Να πιούμε και καμιά τσικουδιά. Χαρές χωρίς τσικουδιά δεν γίνεται. Κοπιάστε. Το όνομά σου? Σταυριάνης. Α, και με Δετερογιώργης. Κόπιασε. Σταυριανέ μου. Και να ξέρεις πόση χαρά μου έδωσε ερχομό στο σπίτι μου. Να ξέρεις πόση χαρά. Εγώ στο είπα Φωτεινή πως αγαπώ και πως θα σε κάνω κυρά στο πλάι μου. Κι εγώ της αγάπης μου το λόγο τον κρατώ. Γεια σου, Πρόεδρε. Ού, καλώς το να. Έφυγε ο έφορος και σε ευχαριστώ, ε. Να σε καλά. Γεια σε παρακαλώ, για σκύψε το χάμο. Αυτό το ζιάλο που έχει εδώ χάμο την ουρά, τι γράμμαει. Ρο. Λες να μην το ξέρα. Είδα τον καπετάνιο. Τι έγινε, τι έγινε. Είχες δίκιο, ο άνθρωπος είναι άλλο πρόσαλος. Και εγώ ήθελα να τον κάνω γαμπρό. Μα εγώ σκόπα, άμα είσαι το γραμματικό, τι τον κάνεις τον καπετάνιο. Λάθος, μεγάλο μου λάθος. Και έκανα και πέρα το γραμματικό έναν άνθρωπο σωστό και νοικοκύριο. Πού σε παπά, άμα θέλεις το γραμματικό για γαμπρό, ας το ζήτημα πάνω. Μη τον θέλω, πώς δεν τον θέλω. Υπάρχει σύγκριση. Άλλο χωροβύλακας, άλλο γραμματικός. Και εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος είναι και γέννημα θρέμα του χωριού μας. Τον ξέρουμε καλά τον άνθρωπο. Ρε παιδί μου, άμα θέλεις το γραμματικό, ας το πάνω μου σου λέω. Πες ότι την έχεις στην τσέπη σου. Σου λέω εγώ ο πρόεδρος, η εξουσία. Έχω όμως μια απορία. Γιατί ο χωροφύλακας κλώτησε τόσο πολύ για το ανιό? Πρώτον, δεν κλώτησε ο καπετάνιος, εγώ τον έκανα πέρα. Γιατί σκέφτηκα καλά αυτά που μου είπες. Ε, όχι, και να κάνω ένα μεθύστακα γαμπρό μου. Ζήτσο! Διότι ο καπετάνιος από την εποχή που ήρθε στο χωριό, εχθές έκανε το μεγαλύτερο μεθύσι. Άρα, κάποιος σεβδά έχει μέσα του, κάτι του καίει τα σωθικά. Αφού όταν πήγα να του μιλήσω για το αλλιό, πήγα με σκοτός. Ε, ο άνθρωπος είναι αλλοπαρμένος. Κάποιαν άλλη έχει στο μυαλό του. Άλλο! Ποιαν άλλη. Κοντά στο νου και η γνώση. Με ποια ταραβερίζεται τώρα? Εννοείς τη χείρα! Ε, ποια να είναι. Παπά! Μα είναι αλήθεια αυτά που μου λες, θα αποθάνω! Πρόεδρε, άφησε το μυαλό στο κεφάλι σου. Η χείρα δεν είναι για σένα. Γιατί η χείρα είναι για τον καπετάνιο και δεν είναι για μένα, δεν κατάλαβα. Γιατί ο καπετάνιος δεν την ξέρει, εσύ την ξέρεις καλά. Το κακό για μένα άρχισε από την ώρα που τη έμαθα. Ναι, τότε άρχισε το πάθος μου για αυτή. Αχ, τη ρουφιάνα! Τι θα κάνω, κουζουλός, παπά! Μωρέ, κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, μόνο μην ξεχάσεις να τα πεις στο γραμματικό. Α, τώρα έχω εγώ μυαλό για να μιλήσω στο γραμματικό. Κουζουλός, έτσι μου έρχεται να πάω στο κάστελο να παίξω στη γαράδρα. Πρόεδρε, σταμάτα τις κουζουλάδες. Μην μιλάς μπροστά μου μαστοχές, γιατί θα σε καταραστώ, θα σε καταραστώ. Ποιος φυλάξει? Ήρθα, δεν μιλάς. Τι να πω? Διάολε, ήπια του κόσμου το φαρμάκι από την ώρα που φύγα από εδώ πέρα και τώρα που ήρθα δεν βρίσκεις ένα λόγο να μου πεις. Είναι λόγο να σου πω. Με σκέφτηκες εσύ εμένα πως πέρασα από τότε που φύγες. Τι να σκέφτω? Τι να σκέφτω που μόλις έφυγα? Έμπασε στο σπίτι σου τον έφορο. Ο άνθρωπος ήθελε κάπου να τσιμηθεί. Τον είχα στην κοινότητα και κόντευε να τα τεινάξει. Γι' αυτό το φιλοξένησα. Μόνο γι' αυτό? Αν δεν με πιστεύεις, σήκω και φύγε. Εγώ αυτή τη φορά δεν ήρθα για να φύγω. Το σκέφτηκες καλά αυτό που λες? Το σκέφτηκα και πήρα τις αποφάσεις μου. Και ποια είναι η απόφασή σου? Ποια είναι η απόφασή μου? Άκου τι λέει, ποια είναι η απόφασή μου. Αφού με βλέπεις εδώ, δεν το μαντεύεις. Άκου γέρακα.
Σε αυτό το σπίτι πρωτομπήκα νύφη, στο πλάι του Καμαριανού. Όμως αγάπη δεν γνώρισα. Αγάπη μόνο μαζί σου γνώρισα. Και αυτό είναι που φοβούμαι. Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι? Φοβάμαι πως μαζί σου δεν ορίζω τον εαυτό μου. Φοβούμαι πως μαζί σου μπορώ να κάνω πράγματα φοβερά και τρομερά. Γι' αυτό σκέψου καλά πως μου μιλάς και τι πας να κάνεις. Άλλο χωρισμό δεν τον αντέχω. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Και εσύ βάλε καλά στο μυαλό σου πως αν ξανακούσω τίποτα να λένε για σένα, μα την πίστη μου θα σε ξεκάνω. Να ξέρεις, εσύ θα είσαι τελειωμένη από μένα. Εγώ γερακά μου από τότε που σε γνώρισα. Δεν έχω μάτια για άλλον άντρα. Μητρούλα, τότε από αυτή τη στιγμή, από αυτή τη στιγμή είσαι κερά μου. Και θα ποθάνουμε μαζί, γερακά μου. Μητρούλα μου. Γερακά μου. Έχουμε να κάνουμε πολλά πρωτού πεθάνουμε. Ναι, γερακά μου, πολλά. Πολλά, Μητρούλα. Πολλά, πολλά. Πάρα πολλά, γερακά μου. Άντε. Δεν κόβει. Οπα, γάμος μου μυρίζεται. Ποιος είναι αυτός ο νεαρός με τη Φωτεινή? Ο Σταυριανός του Σαριδογιάννη από τον Πρασά. Μπα, και τι κάνει εδώ? Τι να κάνει, αφού εθέρισε καιρό τώρα τον καρπό στις ρεμπάτιες, ήρθε να πάρει και τα πάρει. Δηλαδή, τη γνώριζε καιρό τώρα τη Φωτεινή? Αυτό οι ρεματιές το ξέρουν. Πάντως χαλάλι τους, νι είναι και σαν νι πορεύονται. Ναι, είναι χαρά να βλέπεις τους νιούς να σμίγουν. Εσύ όμως δεν μου φαίνεται να χαίρεσαι. Δηλαδή, τι θες, να πηδάω από τη χαρά μια στο δείξω? Όχι, αδερφέ, αλλά να κι εμείς εδώ στα χωριά κάτι νογάμε. Πού πάει το υπονοούμενο? Τέτοια κοπελιά σαν τη Φωτεινή, ο πάσα ένας μπορεί να την ωραίγεται. Ναι, ο πάσα ένας μπορεί να την ωραίγεται. Έλα, τελειώνει την ξούρα τώρα, αποτελειώσαμε. Έπαμε μόνο. Έπαμε έστω να σε αποτελειώσω. Έπαμε έστω. Με να κάνω τόσα όνειρα, να αποκτήσω τη χείρα και στο τέλος να μείνω στα κρύα του λουτρού. Αυτό είναι το γονέα μου με τίποτα. Με ζήτησε, πρόεδρε. Τι θα γίνει μέσα, ένα γραμματικέ? Θα σε ειδοποιάμε να αρχίσει στην κοινότητα, ρε. Είχα τσάπηση με στα μπέλη. Ακού, γραμματικέ, και να το βάζει καλά στο μυαλό σου. Η δουλειά σου είναι εδώ στην κοινότητα, δεν είναι στα μπέλη. Μα δεν καταλαβαίνω, άφησα στη μέση του αμπέλη και ήρθα εδώ να μου κάνει παρατηρήσει. Τέλο πάντων, σε θέλω για κάτι πολύ σοβαρό. Τι σοβαρό? Αφού ο παπά δεν μου δίνει την ανιό, υπάρχει πιο σοβαρό από αυτό? Με παίρνει ποτέ μετρητή, τι λέει ο καθένα όταν έχει σύμμαχο τον πρόεδρο, γραμματικέ? Δηλαδή ο παπάς άλλαξε ρότα? Και βέβαια θα άλλαζα τον άφηνα έτσι, ρε, εγώ. Ξυψιστήρι με εγώ από εδώ, τον είχα από εκεί, τον είχα, τον κατάφερα. Μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να καταφέρω τίποτα. Αχ, τη χάνω τη χείρα. Αν δεν τη χάνεις, την έχασες. Εδώ που τα λέμε κι εσύ κι εγώ, γλύψαμε από κανένα κοκαλάκι. Κάτι γίνεται κι αυτό, ε. Για σένα, γραμματική, όχι για μένα. Εγώ την αγάπησα καρδιακά τη χείρα. Και τώρα θα υποφέρω πολύ να τη βλέπω να γυρίζει με τον καπετάνιο. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς όταν ο καπετάνιος ήταν εδώ και εμένα με είχε διωγμένο. Τότε ήταν η ευκαιρία. Τότε μου φαινόταν όλα εύκολα. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Τέλος πάντων, ο παπάς σου δίνει, λέει, τώρα το άνιο. Μπα, πώς κι άλλαξε γνώμη? Σου είπα, το πίεσα εγώ. Μόνον αυτό? Βλέπεις και ο καπετάνιος προτίμησε τη σύρα από το άνιο. Αν το ξέρω ότι θα γίνει έτσι. Το ξέρε, βρε Πόντικο Μπαμπή, ότι ο παπάς θέλει να δώσει το άνιο στον καπετάνιο. Αν δεν το ξέρα. Η ίδια η άνιο μου το είπε. Τότε όταν με έστεινα να την γυροφέρνω. Οι καπετανέοι, λέει, κάθονται στα αυγά τους και οι γραμματικοί βγήκαν από το καβούκι τους. Έτσι μου είπε. Ναι, τώρα λέει άλλα. Τόσο πάντα. Που είσαι ο παπάς. Έχει υπόψη ο σφιχτός. Τσιγούνες. Ούτε τσαντζέλο του νερού δεν δίνει. Μη σου φάει την πρίκα. Ξύπνιο σα, εμεί απ' τα σκορόιδο, η νύφη, αλλά η πρίκα.
Αχ, όλους μωρέ θα σας παντρέψω. Μόνον εγώ θα μείνω μαγκούφι. Εδώ την πρωτοείδα. Εδώ την πρωτοσυνάντησα. Αχ, αυτό το δέντρο. Πόσο με βασάνισε. Πόσο με βασάνισε. Ο Θεέ μου, νιώθω να πέφτω και να τσακίζομαι. Κι όμως, Φωτεινή με αγαπά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν με αγαπά. Δεν μπορώ να αισθανθώ ούτε μια στιγμή ότι θα τη χάσω. Άρχισε και παραμιλάς τώρα, συνάδελφε. Με παρακολουθείς? Εγώ και σε παρακολουθώ. Απλώς συνέπεσε. Θέλω να σου μιλήσω, δύστυχε. Δύστυχος είσαι εσύ, όχι εγώ. Ωραία, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μας έχει τυλίξει και τους δύο η δυστυχία, συνάδελφε. Και τους δύο η δυστυχία. Όπως ήρθαν τα πράγματα, μας έχει τυλίξει και τους δύο η δυστυχία, συνάδελφε. Και τους δύο η δυστυχία. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου δυστυχής. Είμαι σίγουρος ότι Φωτεινή με αγαπά. Ρε, μας κοροϊδεύει και τους δύο, δεν το καταλαβαίνεις. Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι από την ημέρα που πήγες στη μέση εσύ, απλώς τα πράγματα δυσκόλεψαν για μένα. Αν σεβόσουν τον έρωτά μου με τη Φωτεινή, σήμερα θα είχαμε γάμο. Όμως εσύ στο θέμα της Φωτεινής έδειξες όλη την παλιανθρωπιά και την ποταπότητά σου. Βρε, Χριστιανέ μου, αφού σου λέω ότι κι εγώ την ερωτεύτηκα. Δεν το καταλαβαίνεις. Και μετά μου λες ότι ξέρεις από έρωτα. Μα νιώσε λίγο τον καημό μου. Ο δικός ο καημός ήρθε εκ των υστέρων. Ο πρώτος που την ερωτεύτηκε από τους δυο μας ήμουν εγώ. Ρε, ποιος έχει τώρα πρώτος και δεύτερος, δεν έχει σημασία. Εδώ σου λέω ότι η Φωτεινή αγαπά άλλον. Άλλον? Ποιον άλλον? Μήπως αυτός ο άλλος είσαι εσύ? Μακάρι να ήμουν εγώ, όμως είναι άλλος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Φωτεινή μπορεί να αγαπά άλλον. Να το πιστέψεις. Και να μπει στην ιδέα σιγά σιγά ότι τη Φωτεινή αποκλείεται να την ξαναδείς. Τι είναι αυτά που λες? Εγώ ζω μόνο για τη Φωτεινή. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Εξαπατεθήκαμε και δύο, σου λέω. Έλα να αγκαλιαστούμε και να κλάψουμε για τη Φωτεινή που χάνουμε. Μα επιτέλους πώς τη χάνουμε, μίλα μου καθαρά. Δυστυχία μας, συνάδελφε. Η Φωτεινή αγαπά ένα νεαρό από τον Πρασά. Από τον Πρασά? Ναι, Σταυριανό το λένε. Και είναι ωραίος άντας, πράγμα που σημαίνει ότι η Φωτεινή έχει γούστο. Αδύνατο, δεν σε πιστεύω. Μακάρι να μην το πίστευα κι εγώ, αλλά την είδα με τα μάτια μου. Τον κοίταζε λιγωμένη, γεμάτη υπονοούμενα. Αχ, συνάδελφε. Έλα να κλάψουμε μαζί τον πόνο μας. Κάτσε και κλάψε. Κάτσε και κλάψε. Ο καφές σου, αφέντη μου. Άσε τον καφέ και κάτσε, θέλω να σου μιλήσω. Μα τι τρέχει, μετά νιώσες και θες να φύγεις πάλι? Όχι, πήρα μερικές αποφάσεις και θέλω και τη δική σου γνώμη. Σ' ακούω, τι αποφάσεις πήρες? Όταν ξαναγύρισα ήμουν αποφασισμένος όσα χρόνια μου απόμεινα να τα περάσω μαζί σου. Μα τι έγινε, μετάνιωσες πάλι? Όχι, δεν μετάνιωσα. Μόνο που θέλω μόλις παντρευτούμε να φύγουμε από το χωριό. Ήδη έχω κάνει αναφορά στη διοίκηση και ζήτησα να με μεταθέσουν αλλού. Τι λες εσύ? Εμέναν όλο μου το βιός εδώ είναι. Και θα προτιμούσα να μείνουμε εδώ. Σε καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να με καταλάβεις και εσύ, Δημητρούλα μου. Η ζωή σου μέχρι τώρα στο χωριό ήταν πολύ σκόρπια. Και αυτό θα είναι ένα αγκάθι που πότε πότε θα αιμορραγεί την καρδιά μου. Και αυτό δεν το θέλω. Σε φαρμάκωσα με τα λόγια τους εδώ στο χωριό. Σε φαρμάκωσα, στρατιλάτη μου. Όμως κι εσύ, γιατί δίνεις τόση βάση σε αυτά που είπαν? Γιατί, Δημητρούλα μου, φωτιά χωρίς καπνός δεν βγαίνει. Και καθώς κατάλαβα από τα λεγόμενα του Προέδρου και του Παπά, η ζωή σου εδώ πέρα ήταν σκόρπια και άναψες πολλές φωτιές εδώ. Και ο Παπάς είπε λόγους για μένα? Όχι. Ήθελε να μου προξενέψει την κόρη του, την Ανιό. Παναθεμάτωνε. Βοήθεια του ζητούσα. Και αυτός έσκαβε το λάκκο μου. Κανενός λάκκου δεν έσκαβε. Κόρη της παντριάς έχει και θέλει να τη δώσει. Εγώ θέλω να ξέρεις πως εδώ στο χωριό δεν σε εκτιμούν όσο έπρεπε και αυτό με πειράζει.
Γι' αυτό μόλις παντρευτούμε θέλω να φύγουμε να πάμε σε άλλο χωριό να ξαναρχίσουμε μια καινούργια ζωή. Εσύ τι λες? Πονώ τον τόπο μου και δεν θέλω να τον αποχωριστώ. Ό,τι έκαμα το έκαμα πριν σε γνωρίσω. Από την ώρα όμως που αγαπηθήκαμε δεν κοίταξα άλλον άντρα. Όμως εσύ είσαι ο αφέντης και εσύ ορίζεις. Αν θέλεις να φύγουμε από εδώ θα σε ακολουθήσω ως την άκρη της γης. Λοιπόν φεύγουμε. Μόλις έρθει η μετάθεση ετοιμάσου και φεύγουμε. Θα μου λείψει αυτός ο τόπος. Κι ας με πότισε φαρμάκι. Όμως ό,τι πεις εσύ, ό,τι πεις εσύ στρατηλάτη μου. Αχ Δημητρούλα μου. Αχ καλέ μου. Δεν μου λες Ανιό μου, το χωροφύλακα τον ήθελες πολύ? Αφού στο είπα, τον ήθελα. Για να τον ήθελες, τον ήξερες? Πού να τον ξέρω, μια-δυο φορές τον είδα στη στράτα και αυτό ήταν όλο. Και μόνο με αυτό κατάλαβες ότι τον θέλεις? Ήταν ωραίος, με τη στολή του καμαρωτός, καμαρωτός. Μωρέ, ο χωροφύλακας δεν ήταν ωραίος. Με τη στολή του μπορεί να φάνταζε, αλλά από ομορφάδα και από λεβεντιά ο άνθρωπος έχει το κακό του το γάλι. Αστόση. Εμένα μια φορά όμορφος τον βλέπω. Αυτός όμως δεν σε βλέπει έτσι. Δηλαδή δεν με θέλει? Είναι κι αυτό, αλλά σκέφτομαι αν πρέπει να σε χαλαλήσω σε έναν άνθρωπο που πίνει δυο μπουκάλες τσικουδιές στην κατσιά. Με δίστακας είναι. Είναι κι αυτό κι άλλα έχει, αλλά είναι και ερωτευμένος με τη Χείρα. Αγαπά τη Χείρα? Και λογαριάζει να την παντρευτεί. Τότε κι εγώ δεν τον θέλω. Αυτό το δέντρο. Αυτό το δέντρο. Πόσο με βασάνισε. Πόσο με Φωτεινή. Πού είσαι? Μα ο έρωτας με τη Χείρα με καθάνισε ράγο. Δεν μπορώ να πω στην κοινότητα να δουλέψω. Δεν μπορώ να φάω. Δεν μπορώ να τσιμισώ. Δεν μπορώ να πιω ρατσί. Είμαι σε αδιέξοδο. Δεν καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Πώς δεν το καταλαβαίνω? Έτσι με καταντήσατε εσύ και ο παπάς με τα υπονοούμενα που μου λέγατε. Εγώ ήμουν ερωτευμένος με τη Δημητρούλα και εσείς βαθήκατε να με χωρίσετε. Μου δεν πήγαμε να σε χωρίσουμε, καπετάνε. Προξενιό πήγαμε να σε κάνουμε με το Ανιό. Ένα χωρίσα τα κρύα τα νερά. Αλλά εσύ πήγες και προτίμησε τη Χείρα. Μα τι γούστο είναι αυτό που έχεις, ας πάντων. Αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν στη ζυγαριά. Η καρδιά ορίζει και σε οδηγεί αυτή όπου θέλει. Α, και τώρα που η ζυγιά μου, η καρδιά μου λέει να πάω ντουγρού για τη Χείρα, τι κάνω? Τίποτα δεν θα κάνεις, πρόεδρε. Πρέπει να την ξεχάσεις. Στα κοντά τη Δημητρούλα εγώ την παντρεύομαι. Μα τι είσαι ο καπιτάνη, τόσο πολύ σε γοήτεψε η Χείρα που θα την οδηγεί στην εκκλησία. Ναι, πρόεδρε, τη Δημητρούλα την αγαπάω και ταχιά θα παντρευτούμε. Και μόλις γίνει και αυτό, θα φύγω κι εγώ από το χωριό. Ω, Γιωκότσε, σύντοκνε, την αυτά που λες τώρα, χάσαμε δηλαδή τη Χείρα, θα χάσουμε και εσένα. Αυτό δεν είναι μεγάλο το κακό, πρόεδρε, θα φέρουν άλλο στη θέση. Μα είναι πολύ μεγάλο κακό, τι λες τώρα, αυτός που θα έρθει στη θέση σου, ξέρω εγώ τι άνθρωπος θα είναι. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα γνώτα μας, ενώ εσύ είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Βέβαια, πεις ερωτεύτηκες παραθεμάσαι τη Χείρα και μας έβγαλες από το βόλεμα, αλλά δεν βαριέσαι τι να κάνουμε. Χαλάλη σου μωρέ καπετάνιε, χαλάλη και τη Μητρούλα για την τύχη που είχε να πέσει στα χέρια του. Φεύγω καπετάνε στενοχωρημένος, φεύγω καπετάνε λυπημένος, αλλά χαλάλη σας μωρέ να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά, σαν τον ψιλωρίτη, να κάνετε 10 κουπέλια, να σε μιλήσω καπετάνε. Μα, χαλάλη σας μωρέ παναθεμά σας, χαλάλη σας. Όλη τη κουζουλή είναι αυτή, μωρέ. Αλλά κουζουλή, αλλά πολύ καλοί άνθρωποι είναι εδώ στο κάστελο. Θα μου λείψουν,
Θα μου λείψουνε πολύ όταν θα φύγει. Παπά μου, ήρθα να πάρω την ευχή σου. Τι έχεις, κόρη μου, τι θέλεις? Ξέρεις, ο καπετάνιος θέλει να φύγουμε από το χωριό. Μα δεν μπορούσα να φύγω πριν σου μιλήσω. Σ' ακούω. Παπά μου, δεν μου φέρθηκες καλά. Και ήρθα να σου το πω για να το βγάλω από την καρδιά μου. Δήμητρα, αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για μια ρότα που δεν σηκώνει στραβοτιμονιές. Και εσύ από αυτές έκανες πολλές. Μα γιατί στέκεις τις δικές μου τις στραβοτιμονιές και δεν κοιτάζεις και τον άλλον? Εγώ έμεινα χείρα νέα και είχα από τη μια μεριά την καρδιά μου να μου ζητάει να λαχταρά να ζήσω και από την άλλη το έθιμο να με θέλει κλεισμένη, τυλιγμένη μέσα στο καβούκι μου. Και ενώ όλοι με θέλατε χείρα και αμόλυντη, κανείς δεν έκαμε κάτι για να με βοηθήσει παρά μου στέλνετε τον πειρασμό έξω από το κατόφλι μου να με τσιγκλάει, να αρπάξω τη ζωή, να πορευτώ σαν άνθρωπος ίσα με αυτήν και όχι ενάντια στη φύση. Και σε ρωτώ, παπά μου, γιατί, γιατί, και όλοι οι αμαρτωλοί γίνηκαν άγιοι και ξαφνικά έμεινα εγώ με τη ρετσινιά? Πες μου, επειδή ήμουν γυναίκα, έπρεπε να έχω εγώ τις πομπές και οι άλλοι σάτυροι να βγουν λάδι? Πέ μου, παπά, γιατί? Είναι δίκιο αυτό, πέ μου! Δήμητρα, δεν ξέρω αν είναι δίκιο, όμως αυτός ο κόσμος έτσι είναι φτιαγμένος. Με αυτές τις κακίες και αυτές τις μικρότητες ερχόμαστε και με αυτές θα πάμε. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ένα πράγμα θέλω να μου πεις, μοναχά, παπά μου. Όταν έταζε τη θυγατέρα σου στον καπετάνιο, το έκαμε σαν πατέρας που θέλει να δώσει κάπου το θηλυκό του? Ή γιατί πίστευες ότι ήμουν αμαρτωλή και σαν αμαρτωλή δεν έκαμα για γυναίκα του καπετάνιου? Αυτά τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα και δεν ξεδιαλύνονται εύκολα. Πότε είναι το συμφέρον και πότε η πίστη. Βουνό τα νομήματά μας. Και ο Θεός, όσο φιλεύσπλαχνος κι αν είναι, δεν ξέρουμε αν θα μας συγχωρήσει. Ο Θεός θα μας συγχωρέσει, παπά μου. Γιατί αυτός μας έφτιαξε έτσι αδύναμους. Οι άνθρωποι δεν ξέρω αν μπορούν να συγχωρέσουν ένα τον άλλο μεταξύ τους. Εγώ, αν νομίζεις ότι κάπου σ' αδίκησα, θέλω να με συγχωρέσεις. Δεν θέλω να έχεις μέσα σου πίκρα για μένα. Ό,τι έκανα, το έκανα γιατί έτσι ήμουν μαθημένος σύμφωνα με την κοινωνική ηθική. Μα εγώ, παπά μου, δεν κρατώ κακία κανενός. Και αν ήρθα και σου μίλησα, είναι γιατί όλον αυτόν τον καιρό που ήμουν χείρα, μόνο το δικό σου λόγο είχα για στήριγμα. Ο Θεός να μας φυλάξει, παπά μου. Γιατί τα βάσανα του κόσμου δεν έχουν τελειωμό. Το μεσημέρι θα σου έχω, δάσκαλε, δυο αυγά τηγανιτά με τυρί. Άρε, Μανολιό, κάθε μέρα αυγά τηγανιτά με τυρί. Πολύ φοβάμαι όταν φύγω από εδώ θα αρχίσω να κακαρίζω. Μωρέ, μη μιλάς, να λες δόξα σε ο Θεός που υπάρχουν κι αυτά. Βλέπεις, κάποτε τρώγαμε για κανένα κουψίδι. Αλλά από τότε που ήρθε ο καπετάνιος και σταμάτησαν οι ζώκλοπες, έλειψε και το κρέας από το τραπέζι μας. Μανολιό, από αύριο θέλω κοτόπουλο. Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ε. Θέλω κοτόπουλο, να φάμε κάποια στιγμή την κότα που κάνει τα αυγά. Ό,τι πεις, δάσκαλε, σχολάρση. Εσύ πληρώνεις, εσύ διατάζεις. Θέλω να με ακούσεις. Τι τα συμβαίνει? Μανολιό, φέρε ένα καφέ στον συνάδελφο. Σκέτο, σε παρακαλώ, Μανολιό, χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη. Τι τα συμβαίνει? Είμαι πολύ δυστυχής. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Αν δεν προλάβω να αποθάνω, Γεωργή, θα παραφρονήσω. Σύνελθε, συνάδελφε, σύνελθε. Μόνο εσύ μπορείς να με συνεφέρεις, Γεωργή. Από σένα εξαρτάται να με σώσεις. Ξέρω ότι έχεις καλή ψυχή και δεν θα λογαριάσεις ότι σε λύπησα και σε έβλαψα. Θέλω μόνο να με θεωρήσεις έναν άνθρωπο δυστυχή και δεν θέλω να αρνηθείς να με σώσεις. Είναι τα θέλεις να κάνω. Ξέρω ότι τη Φωτεινή δεν την αγαπάς. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για να περνάς την ώρα σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φύγε από τη μέση. Δυστυχώς την αγαπάω. Γι' αυτό, αν η σωτηρία σου εξαρτάται από την υποχώρησή μου στο θέμα της Φωτεινής, προβλέπω να τα βάφεις μαύρα. Ώστε την αγαπάς τα αλήθεια? Ναι, την αγαπώ. Και εσύ φταίς γι' αυτό. Γιατί με έκανες να την κοιτάξω και τώρα πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Κι εγώ είχα αποφασίσει να τη ζητήσω σε γάμο. Κι εγώ το αποφάσισα. Καλά, μα έχεις την πεποίθηση ότι σε αγαπάει η Φωτεινή? Ότι σε προτιμά από μένα? Δυστυχώς, συνάδελφε, ούτε με αγαπάει, ούτε σένα. Άλλον έχει την καρδιά τη. Ενώ σωζώ εγώ, δεν πρόκειται κανείς να μου πάρει τη Φωτεινή, κατάλαβες? Μη γελάς! Δεν είναι για γέλια!
Σκέψου ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο απελπισμένο. Που ούτως ή άλλως είναι χαμένος. Κοίταξε, άκου να σου πω, συνάδελφε. Ο απελπισμένος ας κάνει μόνος του με την απελπισία του. Εσύ όμως είσαι αίτιος απελπισίας, μου τ' ακούς. Και στον αγύριστο δεν θα πάω μόνος. Κατάλαβες! Δεν θα πάω μόνος! Μη φωνάζεις, θα γίνουμε ρεντίκολο. Κατάλαβες! Βρε, μη φωνάζεις που σου λέω. Μη φωνάζεις! Θα φωνάζω όσο θέλω! Βρε, θα γίνουμε ρεζίλι! Μια χαρά σας, δάσκαλοι. Μην τα έχετε, μωρέ. Σαν αγριεμένοι μου φαίνεστε. Μαλώνετε και του λόγου σας. Όμορε! Κάτι δουλειά στο σχολείο φωνάζουμε φωναχτά. Τι σχολή και η δική σας η δουλειά. Μπελαλίδικη. Μωρέ, τα σχολιαρούδια λένε. Τα φοβήθηκε και ο Θεός. Κύριε Δευτερογιώργη, θα ήθελα να σας είπω ότι. Θα σας είπω πρώτα εγώ. Γι' αυτό ήρθα. Σας καλώ στο γάμο της θυγατέρας μου της Φωτεινής. Γίνεται την επόμενη Κυριακή. Δόξα να έχει ο Θεός. Κάνω έναν καλό γαμπρό. Ποιος είναι ο ευτυχής γαμπρός? Ποιος είναι, ποιος? Ο Σταυριανός του Σαριδογιάννη από το Πρασέ. Όμορφο παλικάρι. Νοικοκυρόπουλο. Θα τύχε να τον δείτε. Ήρθε εδώ στο χωριό. Πώς δεν τον είδαμε? Τον είδαμε. Άλλοι δεν τον είδανε. Και δεν μας πιστεύανε. Τι δεν πιστέψανε? Τίποτα, τίποτα. Η ώρα είναι καλή, λέω. Να είστε καλά. Λοιπόν, είστε καλεσμένοι. Σας περιμένω. Γεια σας. Τ' άνοιξες τώρα τα στραβά σου? Όχι για τίποτα άλλο. Για να μην νομίζω ότι σου κάνω αντιπολίτευση στον έρωτά σου. Συγχώρεσέ με, αδερφέ. Πού να φανταστώ ότι αυτό το κορίτσι θα ήταν σατανάς. Σατανάς, αφιλότιμη. Κοροϊδεύσε και εμένα. Εμένα δεν με κοροϊδεύσε, συνάδελφε. Με σκότωσε. Ωραία, θα του περάσει. Όλα περνάνε σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα περνάνε. Δεν μου λες, γραμματικέ. Θέλεις ακόμα να γίνεις γιος μου? Το θέλω, παπά μου. Το θέλω. Όμως για πες μου την αλήθεια, έτσι με πάσαν ειλικρίνεια. Εμένα θέλεις για παιδί σου ή τον καπετάνιο? Αν θέλεις τη γνώμη μου, κανένα από τους δυο. Μωρέ, εγώ θέλω την κόρη μου εδώ κοντά μου, στο χωριό μου, και όχι να τη στείλω όπως ο Δευτερογιώργης στο Πρασέ. Τότε γιατί άνοιξες παρεδώσε με τον καπετάνιο? Τα πλουμίδια της στολής του συγκίνησαν περισσότερο την κόρη μου. Δηλαδή, εγώ της αρέσω λιγότερο από τα πλουμίδια της στολής του καπετάνιου? Έτσι φαίνεται. Και εσύ, βρε ευλογημένε, γιατί δεν κόβεις αυτά τα γένια? Παπά στο χωριό είμαι εγώ, εσύ τα γένια τι τα θέλεις? Μα για τα γένια δεν με παίρνει, παπά μου. Ναι, η Ανιό μου το ξεκαθάρισε. Αν δεν ξουριστείς μαζί σου στην εκκλησία δεν μπαίνει. Μα τότε θα ξουριστώ, παπά μου. Θα ξουριστώ, μεγάλο το χατήρι της. Άντε, μπράβο, ξουρίσου και έλα στο σπίτι να τη ζητήσεις να γίνει και ο γάμος κατά πως πρέπει. Άντε, μπράβο. Ωραία. Θα έρθω ένας παλικαράς στο σπίτι σου. Ένας παλικαράς που θα την κάψω την Ανιό σου. Θα την κάψω. Αχ, αυτό το θέτω. Πόσο με βασάνισε. Πόσο με βασάνισε. Φωτεινή, πού είσαι, Φωτεινή? Καλά, δεν με βλέπεις? Δεν σε βλέπω, Φωτεινή. Δεν σε βλέπω, Φωτεινή. Αυτή η γραφή έρχεται από τη σχολική εφορία και θα σας διαβάσω για να ακούσετε τις εντυπώσεις που σχημάτισαν για τους μαθητές μου αφού εξέτασαν πρώτα τα γραπτά τους. Αγαπητέ κύριε σχολάρχα, ποτέ δεν περιμέναμε τη αυτάς προόδους από νεοσύστατων σχολείων. Σας βεβαιώνουμε ότι οι μαθητές σας είναι πολύ καλύτεροι από τους μαθητές του σχολιοαρχείου Χανίων. Φανταζόμαστε πόσο θα εκοπιάσατε γι' αυτό. Βέβαια, εκοπίασε, ναλώνησε όλο τον κάστολο μου για κυνήγι. Μπορεί, παπά μου, μπορεί να έχω πάθος με το κυνήγι, όμως η νέα μέθοδος έφερε αποτέλεσμα. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τη μάθηση από την αμάθεια. Ο Βούρδουλας δεν έχει θέση στην εκπαίδευση. Τον εξωστράκησα. Κάποια μέρα θα με ευγνωμονείτε γι' αυτό. Αυτό το δέντρο. Αυτό το δέντρο.
Πόσο με βασανίζεις. Πόσο. Επήρες μεγάλη απόφαση, γραμματικέ. Ποτέ δεν περίμενα να σου ξουρίσω το γέννη. Ας όψετε η Ανιό μου, για την καρδούλα της και στην κόλαση θα πήγαινα. Δηλαδή, το πράγμα πάει για γάμο. Μα αλλιώς δεν με πανδρεύετε, γι' αυτό ξουρίζομαι, δεν καταλαβαίνεις. Τι σου είναι μια φορά οι γυναίκες, τι σου είναι. Πού είσαι, Χωριανή, ο Μάρκας εκκρεμάστηκε. Πού είσαι, Χωριανή.